Καλό απόγευμα. Τα απογεύματα είναι πάντα πιο όμορφα όταν τα περνάμε παρέα. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ο τροχός της τύχης, εδώ και 5 χρόνια, είναι η μόνη εκπομπή που οι τηλεθεατές κάνουν παρέα στην εκπομπή και όχι η εκπομπή στους τηλεθεατές. Το νιώθω αυτό, το νιώθω. Το νιώθω καθημερινά. Λοιπόν, με παρακάλεσε η Ιωσήφινα να φορέσω τις τυράντες μου. Τις έβαλε γιατί όταν ζητάει κάτι το κορίτσι, εγώ το κάνω για να της φτιάξω τη διάθεση. Ελπίζω να σου έχω φτιάξει τη διάθεση. Η Ιωσήφινα Τζουγκανάκη από την Κρήτη, έβγα έξω. Ιωσήφινα Τζουγκανάκη! Καλησπέρα και από μένα! Καλώ το κορίτσι με τη φίστα την πλησέ. Μα τι τυράντε είναι αυτέ. Μου ζήτησε τυράντα, δεν μου ζήτησε. Ναι, αλλά δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Το χρώμα. Α, δεν έχει τίποτα. Ιωσήφινα, σε ευχαριστώ που έχει φορέσει μία φορά τυράντε όταν σε ζήτησα κι εγώ. Βέβαια, ξέρετε τι έκανε έτσι. Έβαλε μία τυράντα, μόνο τη μία πλευρά. Γιατί μπορεί. Σιγά-σιγά. Τι θα μοτάσει. Μη μα μπερδεύουνε μετά. Λοιπόν, σιγά-σιγά με τον ντύσιμο, γρήγορα-γρήγορα με το παιχνίδι. Και σήμερα με τον Γιώργο που έχει βάλει το καλό το σακάκι, με τη φίλη μου τη Φλόρα, η οποία έχει έρθει από ό,τι μαθαίνω εκτός Αθηνών και θα τα μάθω σε λίγο, αλλά και το Στέλιο, ο οποίος είναι μάχημος δίπλα μου. Νιώθω να περάσουμε ωραία. Και μην με τσιτώσετε και πάρα πολύ, γιατί έχω δύο καφέδες εδώ. Δηλαδή, ήδη είμαι λίγο με δύο καφέδες, μην με τσιτώσετε πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσετε τώρα τη λεξομαχία, μην αρχίσω να τους πίνω έναν ένα. Πάμε. Η κατηγορία είναι στο σινεμά. Πάμε. Ελάτε πλέον, είναι εύκολο. Πες το, Γιώργαρα. Popcorn nachos. Popcorn και nachos. Ναι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και ο φίλος μου, ο Γιώργος, ο οποίος είναι και ο πιο κουστούμαρισμένος παρέας, αξίζει μια γνωριμία τώρα κιόλας. George. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που ακόμη και για να πάνε στον τροχό της τύχης, εντάξει, παιδί μου, θα προσέξουν, θα ντυθούν, θα στολιστούν. Θα βάλω το γυαλί του El Profesor La Casa de Papel, θα έρθουν εδώ δυναμικοί. Δίνεσαι έτσι και στη δουλειά σου. Το κατά την άλλη. Κατά την άλλη. Δηλαδή η δουλειά σου επιβάλλει τέτοιο δίσκο. Ναι, 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 είναι σχετικά πρόσφατη κιόλα. Μάλιστα, το αντικείμενο τη εργασία σου. Marketing. Marketing. Οπότε ναι, πρέπει να είσαι όντω κτλ. Έχει δοκιμάσει με τη ράντε να κάνει marketing. Όχι, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσω γιατί. Πρέπει να ξεκινήσει γιατί πρέπει να δει την πρώτη σεζόν που ήρθα εδώ και μάρτυρά μου η Χρύσα Βαρδάρη που είναι θεματολόγο μου μου λένε παιδί μου τη ράντε είναι πολύ ξεπερασμένο. Ποιος θα κάτσει να δει κάποιο τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή που φοράει τυράντες. Τι πιστεύεις, πέτυχε το μάρκετινγκ. Πέτυχε. Γιώργαρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο για το look, σ' αφήνω γιατί πάω στη Φλόρα. Τι τρελοκοτσιδού είσαι εσύ. Είμαι. Τι τρελοκοτσιδού, κοίτα εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι από την Αθήνα. Είσαι από πού, πες μου ότι είσαι από τον Εύρο. Όχι. Ο παππούς μου, αλλά δεν πειράζει. Ο παππούς είναι από τον Εύρο. Ναι. Έχει DNA, θρακιώτικο. Έχω λίγο. Σε πάω. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Σαλόνικα. Σαλόνικα εδώ. Καλώς όρισες. Με Θεσσαλονίκη δηλαδή. Ναι. Πάρα πολύ. Άρα ξέρει μόνο για το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε να γυρίσεις πίσω έτσι πιο άνετα. Με τι ήρθε το αεροπλάνο. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι πιο βολικό όταν θα γυρίσεις να πας με ένα Nissan Juke. Τι είναι 503 χιλιόμετρα. Δεν το συζητώ. Τι είναι, κορίτσι μου. Έφυγα. Κύριε Πουνολόξα, θα τα πούμε κι άλλα στη συνέχεια για Σαλόνικα. Στέλιος. Τι μου κάνεις. Καλά εσύ. Το πρώτο που βλέπω για σένα, αλλά δεν χρειαζόταν, βλέπω βέρα στο δεξί. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν χρειαζόταν, εγώ το κατάλαβα ότι είσαι πατρεμένος. Και είναι της εγκυμοσύνης. Ναι. Δεν σου έχουν φύγει. Όχι, ακόμα. Πώς γίνεται ένα πράγμα στους άντρες να μην φεύγουνε. Με τίποτα. Έχεις παιδάκια λοιπόν. Δύο. Δύο παιδάκια. Τα δύο κορίτσια. Πόσο χρονών είναι τα κοριτσάκια σου. 10 χρονών είναι μεγάλη και 5 μικρή. Έλα, ρε Σάνταχη, πώς τα λένε εδώ μας βλέπουν τώρα. Μαριάντα και Ηλιάνα. Γεια σας. Μαριάντα, Ηλιάνα, ο παπάς είναι εδώ. Και, είναι εδώ. Και στη γυναίκα τη Μιχαέλα, έχω παντόφλα. Γεια. Συγγνώμη. Ναι, το συμπάθειο. Έκανε δύο κούκλες. Δεν τι έκανε μοναχό σου. Όχι, εννοείται. Φαντάζομαι κουκλίτσες ίδιες η μαμά, ε. Η μικρή. Το πήγε το κοίτα. Η μικρή. Η μικρή. Η μεγάλη και. Πολυτυπία. Να τις χαίρεσαι και τις δύο. Από πού μας έλεγες, ε? Χανιά. Χανιά. Έλα, Ιωσήφινα, δικό σου είναι. Δεν μιλάω. Τέλεια. Με πολύ ωραία διάθεση. Σήμερα δεν ρώτησα μόνο τον Γιώργο από πού μας έρχεται. Είσαι εδώ ο Αθηναίος. Αθηναίος. Ωραία, έχουμε Αθήνα, Σαλονίκη, Χανιά. Παιδιά, είμαστε παντού. Πρώτος γύρος. Στο πρώτο γύρο θα παίξει πρώτος ο Γιώργος, ο οποίος έλυσε τη λεξομαχία και βέβαια πήρε και 100 ευρώ.
Στην κατηγορία που ακολουθεί αμέσως τώρα, ξεκινάμε το παιχνίδι μας. Η κατηγορία είναι ξενομανία. Ξενομανία, δηλαδή. Να δώσουμε η Ιωσήφινα μια εξήγηση. Είναι δύο λέξεις που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο, όμως η μία είναι καθαρό, είναι ελληνική και η άλλη είναι λίγο ξενόφερτη. Γιώργο, Φλόρα, Στέλιο, το παιχνίδι αρχίζει. Καλή επιτυχία. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα αμυστήριο έτσι αρχικά. Πάμε. Σίγμα. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν τρία σίγμα, αλλά τώρα είναι το θέμα μας. Τώρα είναι το θέμα μας. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο, αν σου φέρει 500 άρικο και να έχει 620, μπορεί να χάσει αυτά τα λεφτά που βγάλει τώρα με αυτά τα τρία γραμματάκια και τη σειρά σου. Νιώθεις έτσι ότι θα πάρει το ρίσκο τώρα? Εννοείται. Εννοείται, παιδιά, είναι η αρχή. Συνήθως οι παίκτες το κάνουν. Θα το κάνουμε κι εμείς, χωρίς να μας ενοχλεί αν χρεοκοπήσουμε. Εντάξει, τώρα. Δεν μας έκατσε στην αρχή, δεν πειράζει, έχασε 120 ευρώ. Έλα μωρέ, Γιώργο, τη σειρά σου έχασε. Στέλιος! Έχεις εδώ κριτικούς φαν, ε! Καμός! Ναι, ναι, ναι. Και τα καλή επιτυχία. Ναι. Θα πω το πι. Ναι, φίλε μου, σήκωσε το. Πολύ ωραία κίνηση έκανες. Τώρα, αν καταφέρεις να φτάσεις τελικό, θα έχεις αυτό εδώ μαζί σου παρέα, ό,τι και να συμβεί. Okay. Παίξε πάλι. Για 20 ευρώ σε ακούω. Το μη. Μη. Ωραία, είναι 40 ευρώ. Θα γυρίσω. Παρακαλώ. Για 50. Το νη. Όχι. Και τώρα μπορείς και να μου το λύσεις αν θέλεις, Φλόρα, και χωρίς να γυρίσεις να σου δώσω 100 ευρώ και να το χαρούμε να κάνεις και τα κοτσιδάκια σου έτσι. Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις, δεν το ξέρεις, έτσι. Όχι. Πάμε. Ναι, σ' ακούω. Θα πω το γάμα. Ωραία. Και να το γάμα. Βρήκες κάτι? Για γύρισε μου άλλη μία. Για 10 ευρώ. Σ' ακούω. Θα πω το... το φι. Και εδώ ήταν το τελευταίο. Μάλιστα. Γράμμα, στο τελευταίο σύμφωνο τουλάχιστον. Αν μου λύσει το γρίφο, τα 40 ευρώ εγώ θα κάνω 100. Πες μου τις δύο λέξεις τώρα. Ποια είναι η πρώτη? Massif. Massif, προφανώς η ξενόφερτη. Συμπαγές. Και συμπαγές. Είναι η σωστή απάντηση? Όχι, κάτι που ακούστηκε δεν είναι σωστά διατυπωμένο προφανώς. Γιώργο, 5 δεύτερα και για σένα, πάμε. Massif συμπαγές μου κάνει για μένα, αλλά... Μου έδωσες ακριβώς την ίδια απάντηση. Ναι, δυστυχώς δεν έχω κάτι άλλο. Τον ίδιο ήχο. Και ο Στέλιος που κατάλαβε πού ακριβώς παίζεται το λάθος, μου δίνει τη σωστή απάντηση για 100 ευρώ. Massif συμπαγής. Massif συμπαγής. Και αυτή είναι η σωστή απάντηση που δίνει στο Στέλιο. Και 100 ευρώ, γιατί είχες 80, οπότε θα κάνουμε εμείς 100, αλλά και ένα μπαλαντέρ το οποίο σε ακολουθεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και τον γκρέμισες, γιατί είσαι μάγος, είσαι ο Σανκάρα, το εξαφάνισες, δεν ξέρω τι έκανες. Πάμε στο δεύτερο γύρο τώρα. Και στο δεύτερο γύρο θα παίξει πρώτος ο Στέλιος που έβγαλε το κατοσταρικάκι του, ισοφάρισε τον Γιώργο, είμαστε πολύ χαμηλά ακόμη. Τώρα θα ανεβαίνουν τα πράγματα. Η επόμενη κατηγορία βεβαίως είναι μαντινάδες και χωρίς σούστα. Μάλιστα. Η κατηγορία είναι λόγια της εξουσίας. Είναι λόγια της εξουσίας, δεν είναι μαντινάδες. Ψάχνουμε κάτι που έχει υποθεί από κάποιον άνθρωπο που είχε δύναμη στα χέρια του όταν είπε αυτή τη φράση. Τώρα είναι πολιτικός, είναι βασιλιάς, είναι προύχοντας, είναι κάποιος με εξουσία στα χέρια του. Πάμε! Σε περιμένει ένα κινητό τηλέφωνο MLS και ένα τάμπλετ MLS, γιατί μας είπες ότι έχεις δύο κόρες, πού να βολευτείς. Μάλιστα. Λοιπόν, το σίγμα. Δεν υπάρχει το σίγμα, ξεκίνησες πολύ άσχημα, Φλόρα μου. Παίζεις. Όπα, μ' αρέσει, 200. Είσαι έτοιμη για 200, Άρη? Ναι. Θα πω το ταφ. Ναι! 6 εκατοστάρικα! Εδώ. Τα βγάλαμε τα λεφτά για τη βενζίνη να γυρίσουμε. Έτσι. Ναι. Πάμε.
αλλά θα τα κρατήσουμε και τα λεφτά για τη βενζίνη, γιατί χάνουμε τη σειρά μας. Φλόρα, έχεις υπόψη σου ότι έχεις 600 ευρώ. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αγοράσει και φωνήεντα στη συνέχεια. Το κρατάμε εκεί και πάμε στο Γιωργάρα. Για πάμε. 40 ευρώ, Γιώργος. Το νι. Νι. Είναι. Μπράβο. 120. Ο Γιώργος, παιδιά, αν ξέρετε, έχει μια αναδικαστική λεπτομέρεια. Όταν πάει να γυρίσει, κάνει. Ναι, το γυρίζω, μπα και γυρίσει. Έτσι, κάνει το χέρι του έτσι. Πώς το κάνει. Δείξτε το. Έτσι. Ναι, να γυρίσει λίγο η τύχη. Θέλω στυλ. Θέλω στυλ, Γιώργο. Θέλω στυλ, ναι, πάμε. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι στυλ. Έχω και εγώ κουσούρια. Ποιο σύμφωνο. Το γάμα. Μπράβο που υπάρχει το γάμα. Το ρο. Ρο. Είναι άλλα 50 ευρώ. Ανεβαίνει στα 190 και εσύ μπορεί να πάρει κάποιο φωνή αν το νιώσει. Σε λίγο. Χάνει τη σειρά σου, Στέλιο μου. Έχουν χάσει τη σειρά του και η Φλόρα και ο Γιώργος. Προσπάθησε να το εκμεταλλευτείς. Να προσπαθήσω. Στέλιο. Το κάπα. Ωραία. 200! Μπράβο, Θελάρα. Ωραίο ξεκίνημα. Είσαι κι εσύ σε θέση να αγοράσεις φωνήεντα όποτε το νιώσεις. Θα αγοράσω ένα. Ωραία. Το α. Πολύ καλή σκέψη σου. Έχει 4 α. Σου δίνει τη λύση. Για δες το τελευταίο γράμμα. Όχι. Για γύρισε ξανά. Όπα. Εδώ πάμε για 300 πάλι. Το είχε τάξει τώρα. Μεταξύ το είχαμε τάξει πριν στι κόρε σου, ναι. Τάμπλετ και κινητό, και τώρα δεν το πήρε και ναι. Θα έχει πρόβλημα. Εντάξει. Θα έχει πρόβλημα, Θα προσπαθήσω τώρα. Το πι. Πι. Κινητό MLS, τάμπλετ MLS στα χέρια σου. Μπράβο, γόρι μου, σήκωσε το. Ένα smartphone MLS MX 4G, παρακαλώ. Ελληνικό κινητό με μέγιστη ασφάλεια και τελείωτε ώρε χρήση για πάρτι. Όχι σου. Ευχαριστώ. Των παιδιών σου. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, 4-10. Μπορεί να αγοράσει και να γυρίσει. Ναι, θα αγοράσω. Το όμικρον. Λοιπόν. Όμικρον. Πολύ ωραία η επιλογή σου. Μπορώ να... Πόσα λεφτά έχω. Δεν μπορείς να αγοράσεις άλλο φωνή, διότι έχεις απλά ένα τάμπλετ και ένα κινητό. Ωραία. Γύρισε. Θα γυρίσω. Ναι. Το μη. Ωραία. Το ωραία πηγαίνει στο ότι υπάρχει το μη. Να σου πω κάτι που δεν θα σου πολύ αρέσει. Τελειώσαν τα σύμφωνα, δεν έχεις λεφτά για φωνήεντα και μόλις τώρα ξεκινούν τα 5 δευτερόλεπτα που θα αποπειραθείς να το λύσεις. Πάμε. Πρόκειται για την οικονομία. Και κάπου στην τελευταία λέξη έχεις τα ερωτηματικά σου, θα μας λύσει αυτά τα ερωτηματικά η Φλόρα ή θέλει να αγοράσει και ένα φωνή. Θα αγοράσω ναι. Το έψιλον. Και ένα έψιλον υπήρχε στην τελευταία λέξη. Αν σε βοήθησε, Φλόρα μου, λύσε το γρίφο για 5 εκατοστάρικα και παίρνα πρώτη. Όχι. Ή αγοράσε κι άλλο φωνή. Θα αγοράσω το γιώτα. Το γιώτα. Νομίζω ότι... Πλέον δεν ξέρω αν δυσκολευόσουν να στις πάνω λέξεις. Τώρα που θα έχεις 400, θες να το λύσουμε. Ναι. Ωραία. Πάμε. Πρόκειται για την οικονομία, ανόητε. Πρόκειται για την οικονομία, ανόητε. Θα ήταν και Σέξπιρ αυτό ενδεχομένως, αλλά δεν είναι Σέξπιρ. Ξέρεις ποιος έχει πει αυτή την έκφραση. Όχι. Είναι η έκφραση του Bill Clinton, μεγάλο σαξόφωνο, ο Bill Clinton, μεγάλο σαξόφωνο. Και είναι μια έκφραση που την είπε και είχε μεγάλο νόημα στην προεκλογική του εκστρατεία πριν γίνει πρόεδρος, γιατί μετά έπρεπε να ασχοληθεί με τη Μόνικα Λεουίνσκι. Και θέλεις να σου... Είμαι πάρα πολύ καλός στη μιμήση, να σου κάνω λίγο Bill Clinton. Ναι, βέβαια. Γιατί έπαιζε και σαξόφωνο ο Clinton. 400 ευρώ για τη Φλόρα, 100 ευρώ για τον Στέλιο, 100 ευρώ για τον Γιώργο. Τρίτος γύρος αμέσως τώρα. Στον τρίτο γύρο, το κορίτσι μας από τη Θεσσαλονίκη, η Φλόρα. Ποια περιοχή Θεσσαλονίκης? Τώρα είμαι Ευκαρπία, αλλά είμαι του Μπιώτσα γενικά. Ναι, γιατί πάντα λέμε και πού μεγαλώσαμε, είναι σημαντικό. Πόσο πάω κι είσαι? Πολύ. Πολύ! Φλόρα, σε πάω! Θα ξεπρώτη.
Επειδή σε πάω, παίξε πρώτη. Μεταξύ μας σειρά σου ήταν απλό, το έκανα να είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, η κατηγορία έρχεται, θα σας αρέσει, νομίζω, νομίζω, νομίζω. Η κατηγορία είναι σχεδιαστές μόδας. Σίγουρα θα ξέρεις δύο πραγματάκια παραπάνω από τον Στέλιο και τον Γιώργο, οι οποίοι δεν τρελαίνονται, να υποθέσω, ε. Στέλιο, ναι. Πάμε. Θα πω το σίγμα. Όχι, εκεί ήταν 150 ευρώ. Μάλλον δεν είναι Έλληνες σχεδιαστές. Μάλλον. Να μην έχουν ούτε ένα σίγμα μάλλον. Μέσα. Γιώργο, έκανα spoiler. 20. Το ταφ. 20 ευρώ και βεβαίως γυρίζεις ξανά. 2. Αν έχει παραπάνω από ένα β, πάμε για 200, 300 και ούτω καθεξής. Έχει ένα, ωστόσο, 100 ευρώ για τον Γιώργο. Τέλεια. Το ρο. Ρο για 300 ευρώ δωρεπιταγή. Μπράβο σου. Σήκωσε, σε παρακαλώ, τη δωρεπιταγή από τον τροχό της τύχης. Έχεις λεφτά. Μπορείς να αγοράσεις ένα φωνή. Όχι ακόμα. Μετά. Ναι. Oh, detective. Λοιπόν. Μάλλον τελικά θα το πάρω δωρεάν. Σήκωσε, βεβαίως, γιατί θα σηκώσει τώρα το detective και εγώ θα πάω στον πίνακα εδώ δίπλα στην Ιωσήφινα. Για να σε βοηθήσω, Ιωσήφινα, να σε ξεκουράσω λίγο. Διότι τώρα θα μας στείλεις, Γιώργο, να ανοίξει όποιο γράμμα θέλεις εσύ, όποιο κουτάκι πιστεύεις θα σε βοηθήσει. Ποια λέξη, ποιο γράμμα. Το γράμμα που είναι δίπλα από το ταφ. Λοιπόν, το γράμμα που είναι δίπλα από το ταφ. Μπράβο, Πέτρο. Το ανοίγω και όσες φορές υπάρχει αυτό εδώ το γράμμα, άλλες τόσες φορές θα ανοίξει τον πίνακά μας αυτή τη στιγμή. Μα πόσο καλός είσαι. Μιλάμε, μαθαίνω δίπλα σου, βλέπω βίντεο στο YouTube με Ιωσήφινα Τζουγκανάκη. Ένα μόνο υπήρχε. Ένα. Αλλά δεν σε ενοχλεί καθόλου. Πρώτον, γιατί δεν έχασες τίποτα. Και δεύτερον, γλίτωσες μόλις τώρα 100 ευρώ που θα μου έδινες μετά. Γιώργο, 4.30, πράξε ό,τι νομίζεις. Το νι. 100. 530 ο Γιώργος. Και έφερες κάτι που αξίζει τον κόπο, γιατί είναι 100 ευρώ. Το λάμδα. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι, Γιώργο. 830 ευρώ έχεις βγάλει ήδη. Το λέω γιατί μάλλον δεν το πήρες χαμπάρι, πότε γίναν τόσα. Ωραία. Τι θέλεις τώρα, σύμφωνο ή φωνή. Σύμφωνο. Γύρισε. Mm. 50 ευρώ. Είσαι τυχερός. Το ζήτα. Ζήτα. Όχι. Πατήσαμε. Τώρα θα σε ρωτήσω, κατόπιν ρωτήσεις βέβαια, γιατί δεν πήρες ένα φωνιεντάκι, μιας και είχες ένα σωρό χρήματα. Αλλά μπορεί να μην ήθελες. Εγώ δεν πάω κόντρα σε επιθυμίες των παιχτών. Στέλιο, 8.30 ο Μεσσιέ Ζουρς. Αν τα πάρει, εσύ μένεις πολύ πίσω και από τη Φλόρα και από τον Γιώργο. Μάλλον πρέπει να λύσεις αυτό το γρίφο εσύ για να μην πάρει ο Γιώργος τα 830 και να φτάσει εσύ τη Φλόρα. Πάμε. Το μη. Ωραία. Καλά πάμε. Με τους σχεδιαστές δεν έχεις μεγάλη, φαντάζομαι, το λατρεία. Θα γυρίσω άλλη μία, θα το γυρίσω. Ακούγεται λογικό. Και μπράβο σου, γιατί είναι ένα ποσό 60 ευρώ. Πες μου το γραμματάκι. Το κάπα. Κάπα. Άρχοντας είσαι. 180 ευρώ. Μπράβο, ρε φίλε. Σου βγήκε σε καλό. Αν νιώθεις ότι 2.30 είναι μια χαρά, πάρτα και λύσε με τον γρίφο. Αν δεν νιώθεις, γύρισε ξανά. Θα γυρίσω άλλη μία φορά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε κακό ούτε καλό. Πες το να πάει και αυτό. Το χ. Χ. Χοχλή. Ωραία. Και με το γράμμα αυτό. 2.40. Το λέμε. Θα το λύσω. Πάμε, ρε φιλαράκο. Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Έτσι, μπράβο. Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Τελειώ.
Πόσο εύκολο ήταν να δηλώσει συμμετοχή? Άκου να σου πω, βλέπαμε με την κόρη μεγάλη το παιχνίδι ένα απόγευμα στον καναπέ και μου λέει: Παπά, δηλώσει συμμετοχή. Του λέω: Άσε, Μαριάντα, δεν δηλώνω. Κλασικό πατέρα, εγώ θα δηλώσω. Έλα, ρε, παπά, μου λέει να πάρε τηλέφωνο. Του λέω: Σιγά, να πάρω. Ηλεκτρονικά θα το δηλώσω. Και το δήλωσα ηλεκτρονικά μέσω. Και να σε. Και να... Μαριάντα, σε αγαπάμε, κοριτσάρα μου, έφερε τον παπά εδώ. Ελάτε κι εσεί. Βάλτε του παπάδε σα γρήγορα. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Εντάξει, μπορεί οι ποδοσφαιριστές να γίνονται φύρμες επειδή παίρνουν το χρυσό παπούτσι. Εντάξει, η Ιωσήφινα είναι η πρώτη χρονιά, δεν τα κατάφερε. Φέτος πήρε το ασημένιο παπούτσι. Έλα, Ιωσήφινα. Σκόρερ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σκοράρι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν σκοράρει η Ιωσήφινα κάθε απόγευμα. Λοιπόν, αυτοί που σκοράρουν είναι οι παίχτες μας. Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα εδώ. Και οι τρεις παίχτες, παίζοντας τους πρώτους μας τρεις γύρους και μία λεξομαχία, έχουν καταφέρει να βγάλουν λεφτά. Άρα σκοράρετε. Έχει σκοράρει περισσότερο όμως η Φλόρα, που τα έχει 400, ενώ μόλις 60 ευρώ πίσω είναι ο Στέλιος με 3,40 και ένα μπαλαντέρ. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ κάπου στην πορεία έβγαλε ένα εκατοστάρικο και ήταν στην πρώτη λεξομαχία και από τότε δεν έχει ξαναβάλει λεφτά στην άκρη. Στη λεξομαχία ήσουν καλός. Μήπως θα είσαι και στη δεύτερη? Είναι μία λεξομαχία για 200 ευρώ και η κατηγορία είναι αναγραμματισμοί. Πάμε. Αναγραμματισμοί, δύο λέξεις με τα γράμματα σε διαφορετικές θέσεις. Αυτή τη φορά είναι ο κριτικός μας. Κασέτα, κεράσι. Κασέτα, κεράσι. Όχι. Είναι ακριβώς τα ίδια γράμματα και έχει πατήσει πιο γρήγορα. Πάτησαν και ο Γιώργος και η Φλόρα μαζί. Ήταν θέμα κλάσματος δευτερολέπτου. Πες το, Γιώργο. Κασέρι κεράσι. Κασέρι κεράσι. Είναι ακριβώς τα ίδια γράμματα. Η κασέτα και το κεράσι. Ξέρεις, εδώ υπάρχει το ρο, εκεί δεν υπάρχει το τάφ. Έχει άγχος εδώ πάνω, έχει άγχος εδώ πάνω. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι ότι τα πασάσμα, είναι ότι είναι, ο Γιώργος είναι πιο ψύχρεμος στις λεξομαχίες, τις οποίες καθαρίζει σαν αυγό. Κλακ, 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 να τα 200 ευρώ. 3 εκατοστάρικα ο Γιώργος, 3,40 ο Στέλιος, 4 η Φλόρα. Συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Γιατί φανταστείτε ότι κάθε νίκη είναι 100 ευρώ. Άρα, όποιος λύσει τον επόμενο γρίφο, περνάει πρώτος. Πάμε. Σε αυτό το σημείο θα διαλέξει κατηγορία ο Γιώργος. Και οι κατηγορίες που θα σας προσφέρω είναι ταξίδι στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι βιβλίο. Ψάχνουμε ένα τίτλο. Και η τρίτη κατηγορία που μπορεί να διαλέξει είναι μια πινακίδα που βλέπει στον δρόμο. Δημόσια πινακίδα. Τι νομίζεις ότι σε βολεύει? Πάμε ταξίδι. Ταξίδι. Πάμε ταξίδι. Ανοίγουν τα γράμματα, παρακαλώ. Και μιλάμε για ταξιδάρα. Πολύ μπαγκάζι, πολύ βαλίτσα. Γιώργο, ξεκίνα. Σίγμα. 50 ευρώ. Τα πρώτα σου 150. Στέλιο, ήρθε η σειρά σου. Το ταξίδι στην Ελλάδα θα περάσει από Χάνια τώρα, από σένα δηλαδή. Πάμε. Είκοσι. Ταφ. 60 ευρώ. Κρίμα για το τριπλό γράμμα. Ένα ποσό πιο μεγάλο θα σε έστενε σε τριψήφιο νούμερο σίγουρα. Πάμε. 100. Μπορείς και πιο χαμηλά λοιπόν, ναι. Το νι. Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα να χρεοκοπούσες. Λιγότερα θα στεναχωριόμαστε. Ένα τώρα, πήγαν 2,5 κιλά νι για να εισπράξεις τόσα λίγα χρήματα. Έλα, δεν πειράζει, Λάρα. Όχι. Άγια σου, αυτό είναι ωραίο. Παραδείγες.
Κάτσε, θα πάρει σιγουριά. Ναι, 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 το έχω. Σιγουρό. Σιγουρό. Παιδιά, την τζίμψε ιδιαίτερη ευκαιρία, δεν κατάλαβε τίποτα. Λέγε. Κάπα. Κάπα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Το ξέρε. Κάτσε, το ξέρε. Το ξέρε. Το ξέρε. Έχει τώρα 230. Γυρνάω. Μπράβο. Το λέω, παιδιά, γιατί σε αυτό το γύρο πρέπει να έχετε για λίγο το φόβο της χρεοκοπίας πλας. Διότι δεν αφαιρεί μόνο τα χρήματα που έχετε πάνω σας, αλλά και αυτά που έχετε στην τράπεζα. Αυτό να έχετε το φόβο της σε αυτό το γύρο. Για το μη. Ναι! 4 εκατοστάρικα. Μπαμπά Μικαέλα Ηλιάνας. Λοιπόν, θα αγοράσω ένα φωνήεν. Βεβαίως και θα αγοράσεις. 6.630. Το α. Α, όπως λέμε, αστάθεια. Μπράβο. Καλά πάμε, 530, είσαι πρώτος εννοείται. Ναι, θα γυρίσω. Όπα! Είναι ο γύρος σου, έτσι. Είναι ο γύρος σου, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Πες μου ένα γράμμα που θα σου δώσει τον φόρο. Το ρο. Σήκωσε το φόρο παίχτη τροχού από τον τροχό της τύχης και πες μου, σε παρακαλώ. Εντάξει, ξέρεις πάνω κάτω πόσα λεφτά έχουν οι αντίπαλοι σου. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω προσέξει. 300. Ναι. Διάλεξε έναν από τους δύο αντιπάλους σου για να του πάρουμε τα μισά χρήματα προσωρινά. Φλόρα ή Γιώργος. Τη Φλόρα. Καλά έκανες, όχι ότι είχαν τεράστια διαφορά. Απλώς η Φλόρα είχε 4 εκατοστάρικα. Οπότε τις παίρνεις τα 2 εκατοστάρικα. Και τα έχω εγώ εδώ. 6.50 έχεις τώρα, θα γίνουν 8.50. Με τα 200 της Φλόρας, μόνο εάν λύσει το γρίφο. Ναι. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Φλόρα παίρνει πίσω τα χρήματά της. Το λέω για να το έχεις κατά νου, παίξει όπως νομίζεις. 6.50. Θα αγοράσω το όμικρον. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία μπροστά σου και σε σώζει αυτή την φορά και 5.50 στο ταμείο σου για την ώρα. Θα αγοράσω το έψιλον. Ωραία. Να ανοίξουμε λοιπόν, Ιωσήφινα, για τον συμπατριώτη σου εδώ τα 3 έψιλον. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεθεατών μας, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταξύ μόνο εδώ έχουμε λύσει το γρίφο. Ωστόσο, παιδιά, ο Στέλιος είναι ο μόνος που μπορεί να εισπράξει κάτι αυτή τη στιγμή, αν το λύσει τώρα. Διαφορετικά, θα πρέπει να γυρίσεις. Έχω χρήματα να αγοράσω. Ή να αγοράσεις ακόμη ένα, αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Το ΙΤΑ. Υπήρχαν 3 ΙΤΑ. Δεν σου έχουν δώσει τη λύση από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε βλέπω ακόμα λιγάκι σκεπτικό. Έχεις 3.50, τι θέλεις να πράξουμε? Θα το λύσω. Αν το πεις σωστά, τα 3.50 θα γίνουν 5.50 χάρη σε τούτο εδώ. Σ' ακούμε. Πού βρισκόμαστε? Καρπενήσι, ναι. Και Λίμνη, Κρεμαστίν, στην Ευρυτανία. Όχι. Φλωρά, ναι. Δεν το περίμενες. Όχι. Όχι. Και είναι μια μεγάλη ανακούφιση για σένα, γιατί ναι, μπορεί να μην έχεις λεφτά, αλλά μόλις μου το λύσεις, θα γλιτώσεις 200 ευρώ που θα έχανες. Θες να το λύσουμε τώρα? Ναι. Πάμε. Καρπενήσι και Λίμνη Κρεμαστών στην Ευρυτανία. Καρπενήσι και Λίμνη Κρεμαστών στην Ευρυτανία. Η διαφορά είναι στο κρεμαστόν από αυτό που μας είπε ο Στέλιος. Είναι σωστή διατύπωση. Είναι η Λίμνη Κρεμαστών, παιδιά, στο Καρπενήσι, έτσι. Η Λίμνη Κρεμαστήν είναι μόνο στην Κύπρο. Ναι, εντάξει. Μπορεί να τη λέγαμε έτσι. Εντάξει. Φλόρα. Ναι. Κάνε. Ουφ. Πραγματικά. Γιατί δεν είναι τα 100 που πήρες. Είναι και τα 200 που γλίτωσες. Και είναι τα 500 ευρώ που έφτασες και παραμένεις πρώτη, κορίτσι μου. Μπράβο. 300 για τον Γιώργο. 340 για τον Στέλιο. Είμαστε πολύ κοντά. Πέμπτο γύρο. Είναι bonus γύρος για 200 ευρώ. Το bonus θα έρθει με την επόμενη κατηγορία, η οποία είναι πινακίδα. Σωστά. Δημόσια πινακίδα. Είναι δημόσια πινακίδα. Είναι μια πινακίδα που έχουμε δει στο δρόμο. Θα παίξει πρώτος ο Στέλιος, είναι η σειρά σου. Δώσ' του. Ωραία. Ξεκινάμε με ένα κοσταρικάκι. Το σίγμα. Σίγμα. Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Είναι η δεύτερη φορά που λέει το σίγμα πρώτο γράμμα χωρίς να έχει ανοίξει τίποτα και δεν υπάρχει. Να πείστε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήσουν πολύ άτυχος σε αυτό.
Και όχι τίποτα άλλο, η Φλόρα που ήταν έτοιμη, έτοιμη να πει σίγμα, λέει ουφ, το όπως τέλειωσε. Έτσι δεν είναι. Ισχύει, ισχύει. Ναι. Ευχαριστώ το Στέλιο, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και παίξε τώρα. Θα πω το TAF. Ωραία, TAF έχουμε ένα. Είναι τα 50 σου ευρώ τα πρώτα ωραία σε αυτό το γύρο. Ωραίοτατα. Θα πω το ρο. Το πι. Υπέροχα. Έχεις ανέβει στα 240 ευρώ, Φλόρα. Ωραία. Θα γυρίσω άλλη μία. Όπα, Φλόρα μου, έρχομαι δίπλα σου, κορίτσι μου, τώρα, γιατί είναι η στιγμή που μπορεί να ξεφύγεις. Είναι η στιγμή αυτή που μπορεί να πάρει 500 ευρώ. Το γράμμα έχει σημασία. Ποιο είναι? Θα πω το κάπα. Κάπα. 2.000 ευρώ, η Φλόρα. Τι έκανες, κορίτσι μου? 2.000 με τη μία, σήκωσε το 500, γιατί πάω και είσαι, Φλόρα. Εννοείται. Ναι, παιδί μου. Εννοείται. Δώσε μου τα 500. Ορίστε. Λοιπόν, τώρα, Φλόρα, νομίζω δεν χρειάζεται να σου λοιπόν, δώσω θα αγοράσω οδηγίες. Κάνεις ό,τι θέλεις, πιάσε το παιχνίδι. Πάμε. Ναι. Θα ξεκινήσω με το είδα. Θα ξεκινήσω και συνέχεια το πρόγραμμα. Ωραία. Είναι το τελευταίο γράμμα. Ναι. Σε κάθε λέξη. Είπες θα ξεκινήσω. Ναι. Σημαίνει ότι θα συνεχίσεις. Ναι. Ωραία. Όμικρον. Ναι. Μάλιστα. Πού μπορεί να φτάσει με τα φωνήτα? Γιώτα. Και στο τρίτο. Ωραία. Όλα αυτά που κάνει η παιδιά η Φλόρα ακούγονται πολύ λογικά, διότι έχει πια ένα τεράστιο ποσό. Είναι... Φανταστείτε, έχει κάνει τόσα έξοδα και είναι με 1.940 στην τσέπη μόνο σε αυτό το γύρο. Το α. Θα πάρεις και τέταρτο. Ναι. Δεν μου το πες από την αρχή, βρε παιδί μου, να σου κάνω μια προσφορά. Η αλήθεια είναι ότι οι γρίφοι δεν λύνονται μόνο με φωνιέντα, αλλά αν θέλεις να πάρεις ακόμη ένα, λεφτά έχεις. Θα πω το ύψιλον. Και το ύψιλον λοιπόν πάει για πέμπτο συνεχόμενο σύμφωνο και καλά κάνει. Αν πάρεις και έκτο σύμφωνο, αυτό θα είναι η πρώτη φορά που το συναντώ εγώ τουλάχιστον στα χρόνια της θητείας μου εδώ στον τροχό της τύχης, 5 χρόνια τώρα. Θα το λύσω. Θα το λύσεις? Ναι. Άρα δεν θα κάνουμε το ρεκόρ. Όχι. Δεν θα κάνεις το έκτος. Όχι, δεν φωνή. Πειράζει. Φυσικά και δεν πειράζει. Γιατί η Φλόρα τώρα αυτό που είπες είναι σοβαρό, θα το λύσεις. Διότι ήσουν πρώτη ούτως ή άλλως, αλλά με αυτά τα λεφτά που έβγαλες σε αυτό το γύρο, τώρα είσαι και φαβορή για τελικό, Φλόρα. Λύσε το σωστά όμως, γιατί έχουμε ακούσει και λανθασμένες απαντήσεις. Mm-hmm. Σε ακούω. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή. Ένα σήμα. Μια ταμπέλα που συναντάμε σε πλατείες. Ναι! Ναι, παιδιά! Είναι σωστή η απάντηση και σαν να μην έφταναν εκείνα τα 2.000 που έβγαλε με τα 500, σαν να μην έφταναν τα λεφτά που είχε πριν τα 500, να και τον πόνους 200 ευρώ. Ξέρετε που έχει πάει αυτό το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη? Έχει πάει στα 2.440 ευρώ! Τώρα, αγόρια, Γιώργο, τέλειο. Τώρα θέλει μάχη. Τώρα το έχει πει και ο μεγάλος ποιητής, Αναστασάκης Ρουβάς. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Έκτος γύρος. Αχ, και το χειρότερο, boys, το χειρότερο από όλα. Η Φλόρα παίζει πρώτη. Η κατηγορία που έχει απομείνει είναι τίτλος βιβλίου. Τίτλος βιβλίου, Φλόρα μου. Έχουμε σχέση με βιβλία? Έχουμε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τελευταία έτσι και έτσι. Έχεις διαβάσει μόνο το 80 χρόνια ΠΑΟΚ? Λοιπόν, εγώ απλά για να βοηθήσω και τους τρεις να πω ότι ψάχνουμε ένα ξένο λογοτεχνικό αριστούργημα. Πάμε να δούμε, Φλόρα, αν το έχετε ακουστά σε περίπτωση που δεν το έχετε διαβάσει. Η Φλόρα συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο από πριν, με πολύ καλά ποσά. Θα πω το TAF. Μπράβο, Φλόρα. 200 ευρώ, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, είμαι η Φλόρα. Γεια σας. Θα
Το ρο. 10 ευρώ, δεν σε αναγνωρίζω. Δεν είσαι εσύ, όχι. Δεν το δέχομαι, Φλόρα. Αν δεν φέρεις εσύ 2.000 στην γεροβολιά, δεν το δέχομαι. Συνεχίζω. Ένα ρολόι για να βλέπεις τι ώρα πας τελικό. Ναι. Το μη. Μη, μουσταλευριά, ναι. Μουσταρδά. Ναι. Όχι, όπα. Boys, πάμε να αναρθούμε. Βρέτε και οι δύο μαζί μου, όλα από εδώ. Θέλω. Λοιπόν, πάμε. Σχέδιο όπως κάνουν οι προπονητές στο NBA. Λοιπόν, πέφτουμε το 3-5-2-4 και με αυτό ξεκινάμε. Πρέπει να φέρετε 500-500-500-500 και να τη φτάσετε. Το έχουμε. Τι ώρα. Το έχουμε τώρα. Πάμε. Εντάξει, πήραμε μια χαρά μεγάλη στην αρχή, λέμε θα το έρθει, αλλά κοίταξε, ας ξεκινήσουμε από 80 ευρώ και βλέπουμε. Το σίγμα. Καλό. Μην με κοιτάς και μην κοιτάς και το γρίφο. Εδώ, 500 θέλεις. Παιδιά, έρχεται. Όπα, μεγάλε, παιχταρά μου, έρχομαι εκεί. Έρχομαι. Είμαι δίπλα σου. Πες το. Το πι. 500. Εντάξει. Θα θέλαμε να είναι ένα διπλό πι για να πάρουμε χιλιάρικο, αλλά ήδη έκανες μια μικρή μπάζα. 740, έχεις κάτι ψηλά από πριν. Το έχεις ψηλοφτάσει το χιλιάρικο. Αγάλη. Το χι. Ναι. Μόλις το γυρίσει η Ιωσήφινα, εσύ ξαναγυρίζεις. Κρίμα, είναι 20. Το γάμα. Γάμα. Στελάρα, ήρθε η στιγμή για την 500. Ήρθε, θες. Θέλουμε λαό μαζί μας από την Κρήτη τώρα. Θέλουμε. Πάμε από την Κρήτη ενίσχυση. Πάμε. Μπορείς, τέλειο. Όχι, είναι το άλλο, με το μηδενικό το παραπάνω. Ναι. Εσφαίρε με ένα λιγότερο μηδενικό. Το θήτα. Θήτα. Οπα. Ονείρος ο κριτικός κάτι ξέρει. Το θήτα δεν το πετάς έτσι κουτουρού ποτέ. Γυρνάω. Ναι, βέβαια. Φρε μανία με το 50, ρε Στελάρα. Το νι. Μη το κοιτάς καν. Ακόμη και αν το λύσεις, θα είσαι πίσω 2.000. Το κάπα. Και δεν υπάρχει καν το κάπα, οπότε τώρα η Φλόρα με 220 ευρώ θα μου πει ποια είναι η επόμενη κίνησή της. Θα γυρίσω. Θα πω το Δέλτα. Και αυτό είναι το τελευταίο σύμφωνο. Πιστεύεις ότι εκεί που εμφανίστηκε το Δέλτα σου δίνει την λύση, ξέρεις αυτό το βιβλίο. Όχι. Θα αγοράσεις δηλαδή. Θα πω το Α. Ωραία. Δυστυχώς, μόνο ένα. Θα αγοράσω άλλο ένα. Ναι. Το όμικρον. Αυτό το έχεις έρθει ούτως ή άλλως το α, έτσι, είναι. Ναι. Όπως όλοι μας. Και εδώ τελείωσαν τα φωνήεντα που μπορείς να αγοράσεις, διότι δεν έχεις άλλα χρήματα για κάτι τέτοιο. Ωραία. Θα σου δώσω 5 δευτερόλεπτα και θα μου λύσεις το γρίφο. Πάμε. Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες. Δεν το ξέρεις, το λες στην τύχη, έτσι, ναι. Είναι. Ναι. Με βάση αυτά που νομίζεις ότι περισσεύουν. Ναι. Πήρες και αυτό το γύρο. Ναι. Άκου τι έχεις κάνει τώρα. Έχεις φτάσει στα 2.500, κορίτσι μου. Που έχεις να πας, Σαλονίκη. Έλα μαζί μου. Έλα να σου δείξω κάτι, έλα να σου δείξω. Γιατί με αεροπλάνο δεν ήρθες. Ναι. Πού να τρέχεις τώρα στα αεροδρόμια με την ομίχλη. Έλα το κορίτσι να σου δείξω κάτι τώρα εγώ. Παιδιά, όσο είμαστε σε διαφημίσεις, εγώ τίποτα λίγο να εξυπηρετήσω θέλω το νούμερο ένα φαβορί για τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε άλλο ένα γύρο. Να την εξυπηρετήσω, να τη δείξω πώς ένα Nissan Juke 1600 με 1640 μπορεί να σε πάει Σαλονίκη σε 4 ώρες χωρίς να τρέχεις. Έφυγες εσύ, κάνε τσεκ διαφημίσεις να δούμε θα το κάνει το test drive ή όχι.
Ήρθα στην Κερκίδα σήμερα γιατί με τους φίλους μας που ήρθαν από Θεσσαλονίκη, τη Φλόρα μας που προηγείται κιόλας, αλλά και το Στελάρα που ήρθε από τα Χανιά. Έχουμε εδώ και Κερκίδα από την Κρήτη. Ποιος είναι από Κρήτη να σηκωθεί εδώ, παρακαλώ, η Κρήτη! Η Κρήτη είναι εδώ, τα Χανιά! Και έχουμε εδώ την αδελφή του Στέλιου. Το όνομα σου. Έλλη. Να τον χαίρεσαι, Έλλη. Ευχαριστώ. Έχει τρελαθεί, έχει ζουρλαθεί αυτός να με κεράσει τσικουδιές, να με τελειώσει, να με αποτελειώσει. Εδώ την έχουμε έτοιμη. Ωραία, παιδιά. Μόλις μας δώσει το OK, ναι, έχει ξεκινάμε. Φύγει το ποτήρι. Γιατί καθυστερούμε αυτό το επεισόδιο. Με περιμένει φαγοπότη. Πάμε. Ιωσήφινα, πού είμαστε, κορίτσι μου. Στο κορίτσι μας εδώ, στο κορίτσι μας εδώ τη Φλόρα, η οποία είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά. 2.540 ευρώ. Μαγκές, θέλουμε 2.000. Στο τελευταίο γύρο, πρώτα έχουμε μία λεξομαχία, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Θα παίξετε όμως πρώτη. Οπότε φροντίστε να πατήσετε γρήγορα το κουμπί τώρα. Η κατηγορία είναι Έλληνα συνθέτης. Πάμε. Με την πρώτη ο Γιώργος και η Φλόρα, αλλά ο Γιώργος, έλα. Όχι. Όχι. Πάμε. Έλα, Φλόρα μου. Μάνος Χατζηδάκης. Φλόρα. Πραγματικά δεν άφησες να πέσει κάτω τίποτα. Ούτε δεύτερο γράμμα. Μπράβο, σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Σου δίνει 200 ευρώ και αυτό είναι τίποτα για σένα γιατί έχεις ήδη 2,5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις πρώτη στο πιο σημαντικό γύρο της εκπομπής, το τελευταίο. Η τελευταία κατηγορία για απόψε είναι... Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Στις δύο λέξεις που βλέπετε στον πίνακα, ψάχνουμε το εξής. Πρώτον, το ίδιο νόημα. Αλλά τη μία λέξη τη χρησιμοποιούμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Την άλλη, εξακολουθούμε να τη χρησιμοποιούμε, αλλά πιο σπάνια. Είναι μια λέξη που οι παλαιότεροι την είχαν μέσα στο λεξιλογιό τους περισσότερο. Αλλά σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Καλή επιτυχία και στους τρεις, το λέω γιατί με jackpot και 500 τα πάντα αλλάζουν μέσα σε ένα γύρισμα. Η Φλόρα, ωστόσο, είναι το μεγάλο φαβορί γιατί παίζει πρώτη. Ξεκινάμε. Θα πω το σίγμα. Θα πει το σίγμα. Υπάρχει ένα σίγμα και τώρα κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Φλόρα, ναι. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, μπορείς σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα να έχεις βγάλει 5.000 ευρώ. Το λέω γιατί υπάρχει ένα θαυμαστικό μπροστά σου, το οποίο μπορεί να έχει μια χρεοκοπία από κάτω, το οποίο σημαίνει χάνεις αυτά τα λεφτά που έβγαλες τώρα, τα 40 ευρώ, mm-hmm. και τη σειρά σου. Αν όμως το σηκώσεις και έχει jackpot, πάμε για 5.000 από τώρα. Θέλω να το σκεφτείς 5 δευτερόλεπτα μέχρι να πάω στη θέση μου, γιατί είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρεις. Και να μου απαντήσεις αμέσως τώρα, το σηκώνεις ή όχι. Θα το σηκώσω. Το σηκώνει! Και εδώ, πιθανότατα κρίνεται και το παιχνίδι όλο. Διότι ή θα τα οικονομήσεις χοντρά, ή θα βάλεις σε ρίσκο όλη σου την προσπάθεια μέχρι τώρα. Αν είναι jackpot, 5.000 ήδη, αν είναι χρεοκοπία, τα αγόρια ελπίζουν. Και είναι χρεοκοπία. Πήρες ένα ρίσκο που μάλλον οι περισσότεροι από εμάς τα έπαιρναν. Δεν γνώρισες βεβαίως σε ποια από τα δύο θαυμαστικά βρισκότανε ναι. το jackpot. Καλά έκανες κατά τη γνώμη μου. Όμως δεν σου βγήκε. Τώρα ο Γιώργος και ο Στέλιος με μια μικρή ανακούφιση, επειδή τα 5.000 δεν θα φτάνετε με τίποτα πλέον, πάνε για το θαύμα. Γιώργο, δύσκολο, όχι ακατόρθωτο. Πάμε. Ακόμα και δωρεπιταγές από τα υπέροχα έπιπλα Τινιακός μοιάζουν φτωχές τώρα με τη διαφορά που έχει χτίσει η Φλόρα. Πες το. Tough. Tinyakos.gr. Σήκωσε παρακαλώ το δώρο σου. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα. Τρομερό. Τώρα τα φέρνεις τα δώρα, βρε Γιώργο μου. Έλα. Το ρο. Σήκωσε και το ρολόι Χριστίνα, σε παρακαλώ. Για την ποιότητα, την ομορφιά του και την κοφρότητά του. Θα ταιριάξει σίγουρα μαζί με τα πολύ όμορφα ρούχα που φοράς και γυρίζεις ξανά. Για 40 ευρώ. Το λάμδα. Και κάπου εδώ, Γιώργο μου, μάλλον
Τελειώνει ο δρόμος για σένα. Στέλιο, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να φύγουμε με ψηλά το κεφάλι, γιατί μας βλέπουν και κορτσάρες μας στο σπίτι. Τα κορίτσια μας. Μπαμπάς, έλα. Το κάπα. Κάπα. Κρήτη. Ούτε. Φλόρα μου, είσαι έτοιμη να κάνουμε την πιο εντυπωσιακή έξοδο που υπάρχει? Πάμε. Είσαι ήδη στα 2.500. Πάμε να τα κάνουμε 3 και να φύγουμε τελικό. Έλα ρε Φλόρα. Το αξίζεις. Σ' ακούω. Θα πω το πι. Ναι, ξαναγύρισε, σε παρακαλώ. Ναι. Μη. Μη. Όχι. Γιώργαρα, ξαναπαίζεις, αλλά τα περιθώρια είναι πολύ στενά πια. Έλα. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Να πω κάτι, νομίζω, δεν είχες χρεοκοπήσει, είχες χρεοκοπήσει. Όταν ξεκίνησα. Ναι, άρα ξέρεις από χρεοκοπή. Δηλαδή θα πας πίρτα, πεις, έφερα και δύο χρεοκοπιούλες. Το ζήσα. Δεν είσαι ξαναμάρτωρος. Το νι. Είναι δύο νι, τα οποία θα θέλαμε να τα εισπράξουμε εις διπλούν με 500 και πάλι δεν θα φτάναμε. Την Φλόρα. Θα γυρίσω. Γίνε άλλη μια φορά. Θα πω το χ. Με το χαμόγελο στα χείλη μου λέει το χ. Και βεβαίως το χ υπάρχει. Και πιστεύω ότι από τα 160 ευρώ που είσαι και ενώ σου λείπουν μόνο 2.200 ευρώ, μάλλον θέλει να το λύσεις τώρα. Δεν το έχω, όχι. Δεν το έχουμε. Στελάρα μου, αγόρασε ένα φωνή να πάει και τον παλιάμπελο, να το λύσουμε έτσι. Το όμικρον. Να πάρουμε για το όμικρον, παρακαλώ. Ωραία, να το και το όμικρον. Τη δεύτερη λέξη την ξέρεις. Πες τη. Ντροπή. Ντροπή. Πώς τη λέγαμε παλιά? Ό,τι ξέρω, έσχος η ντροπή. Αλλά δεν βγαίνει, δεν. Δεν σου βγαίνει. Κάτσε να δούμε μήπως θα βγει τη Φλόρα τώρα, γιατί ο Στέλιος χάνει τη σειρά του. Φλόρα μου, είσαι έτοιμη να το λύσεις? Όχι. Όχι. Κάνε μια απόπειρα. Εσχήνω ντροπή. Εσχήνω. Όχι, Γιώργο. Το έχεις εσύ. Το βρήκαμε. Και εγώ συντροπή είμαι ακόμα. Συντροπή. Η μισή ντροπή δική σου, η άλλη είναι δική σου πάλι. Λοιπόν, οπότε Γιώργο, αφήνουμε και τη δική σου απάντηση, γιατί νομίζω ότι ο Στελάρας θα κάνει τα δύο κορίτσια να χορπηθούν ένα καναπέ τώρα πάνω και να πούνε μπαμπά, μπράβο, το βρήκες, αξίζεις. Απλά δεν ήσουν τυχερός. Πες μου το γρίφο. Εσχάνει ντροπή. Αυτό είναι καλό να με το δουν οι κόρες σου. Πάμε, Φλόρα. Κάνε άλλη μια απόπειρα. Πάμε, θα κάνουμε απόπειρες μέχρι να το βρούμε. Πάμε. Εσχάνω ντροπή. Ούτε αυτό. Γιώργο, δυνατά σε παρακαλώ. Εσχήνω ντροπή. Στέλιο, το πιασες. Έσχανε ντροπή. Παιδιά, ειλικρινά, θα με εσχάσετε. Ειλικρινά, δηλαδή. Έλα ρε Φλόρα, έλα, θα πάρουμε πρωτάθλημα, πάω και δεν το έχεις βρει ακόμα. Εσχήνει ντροπή. Ναι! Επιτέλους. Μα παιδιά, σε τόσα ρήματα, ενώ ξέρετε ότι είναι η ντροπή, δεν θα μπορούσε ένα ρήμα με ένα ουσιαστικό να ταιριάξουν. Μεγάλη διαφορά το εδώ, από το σπίτι, από τον καναπέ. Και μεγάλη διαφορά το να είσαι στην Αθήνα και το να είσαι στα Χανιά με τις κοράκλες σου και να πίνεις τις κουδιές σου και να έρθω κι εγώ να σας δω όλους μαζί ένα πακέτο τζουγκανάκι και η οικογένεια του Στέλιου. Χάρηκα πολύ. Είσαι ωραίος τύπος. Θα σε χαίρονται οι κορούλες πραγματικά και σου υπόσχομαι στο tour που με ετοιμάζει η Ιωσήφινα το καλοκαίρι στην Κρήτη. Θα το μάθεις, θα είμαι εκεί, θα με βρεις και σου υπόσχομαι ότι εσύ θα οδηγείς, γιατί εγώ θα έχω πιει τόσο πολύ από τα κεράσματά σου που δεν θα βλέπω μπροστά μου. Γιώργος! Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Ωραίος τύπος, μ' αρέσεις, κομψότης, ποιότης. Φέρατε και οι δύο πάρα πολύ γούροι στην νικήτριά μας, τη Φλόρα, η οποία φεύγει από εδώ με πάνω από 2.500. Το ποσό μας είναι ακριβώς 2.840 ευρώ. Έχεις έρθει ολομόναχη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Ναι, γιατί έχω δύο μωράκια και τα άφησα σπίτι τώρα. Άρα θα πρέπει να βρούμε και συνοδηγό, αν χρειαστεί να φτάσεις
Πίσω. Όχι. Το έχει και μόνο σου. Τσακ μπαμ. Ναι, γιατί το Nissan Juke είναι από μόνο του αυτοκίνητο συνοδηγό. Αλλά τι να στο λέω εγώ, κέρδισε το σε ένα λεπτό. Έλα μαζί. Φλόρα, τελικώς έκανες 503 χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι πρέπει να έχουν μειωθεί λίγο αυτά πλέον. Πολύ. Έχουν μειωθεί αρκετά. Πάρα πολύ. Τα χιλιόμετρα αυτά. Και θα τα μειώσουμε ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Διότι φεύγεις από εδώ με 2.840 ευρώ στο χέρι δεδομένα. Καλοφάγωτα, ούτε καν πολύ. Αποταμίευση. Εγώ θα ήθελα να τα ξοδέψεις με την οικογένειά σου, τα κουκλάκια σου, με τους ανθρώπους. Ένα πράγμα υπάρχει που δεν μπορεί να ξοδέψεις. 1.600 κυβικά. Το κουκλί. Το κουκλί έρχεται σε έναν από τους 24 φακέλους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δώδεκα. Mm-hmm. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Δώσ' το μου. Ορίστε. Απέναντι από τον τελευταίο γρίφο, Ιωσήφινα. Η κατηγορία του δελικού είναι ξένοι ηθοποιοί. Δύο ξένοι ηθοποιοί, στους οποίους υπάρχουν λάμδα, πι, σίγμα, τάφ και αλφα. Ενδεχομένως υπάρχουν, δεν είναι σίγουρο. Θα το μάθουμε αμέσως τώρα. Βέβαια. Αρκετά από αυτά. Νομίζω ότι 3-4 ακόμη να βάλεις. Mm. Έχουμε βρει και τους δύο. Πάμε. Το ρο, το κάπα και το μη. Και το μη, όπως λέμε, Μουρίνιο. Και θέλω ένα φωνήεν, διότι το αλφα εμφανίστηκε μόλις μία φορά. Ναι. Θα πω το όμικρο. Ρο, κάπα, μη, όμικρον. Πανεύκολο. Λοιπόν, πάμε. Ρίτσαρντ Γκιρ, Μελ Γκίψον. Βεβαίως και είναι αυτή. Μπράβο, Ρεζαλονικά. Μπράβο, γορυφέ. Μπράβο, Νάτη, η Μανούλα ήρθε εδώ. Πόσο είναι τα κουκλιά σου, πες μου. 5,5 μηνών δίδυμα. Μπορεί να το μαθαίνω τώρα. Μπορεί να το μαθαίνω τώρα και πάντα είχα την απορία. Λέω τόση ώρα έχει έρθει Θεσσαλονίκη ολομόναχη. Γιατί δεν έφερε και την οικογένεια. Και μου λέει, μα έχω 5,5 μηνών δίδυμα στο σπίτι. Κάποιος πρέπει να τα κρατήσει. Γι' αυτό και ήρθε μόνη της αυτή η Μανούλα εδώ. Η ερώτηση είναι, 2.840 να τα αφήσω. Όχι. Για θα γυρίσουμε τούμπα τώρα. Όπου και θα πας στον επόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ, θα μπεις μέσα και θα σε ξέρουν όλοι. Τι πάμε τώρα. Τι είπες τώρα. 2.840 και για τούμπα φεύγουνε. Άλλα 2.000 ζεστά. 4.840 ευρώ στο χέρι για την Φλόρα που γυρίζει η Θεσσαλονίκη και το φωνάζει δυνατά. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Καλό βράδυ.